Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Φιλανδία και Σουηδία κατέθεσαν και επίσημα το πρωί το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ σε μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί οι τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό έπειτα από δεκαετίες. Σύμφωνα με διπλωμάτες, η διαδικασία επικύρωσης που θα πρέπει να περάσει από τα κοινοβούλια όλων των μελών της Συμμαχίας ενδέχεται να διαρκέσει έως και ένα χρόνο. Συνάντηση Μπλίκεν με Τσαβούσογλου αναμένεται υπό τις ενστάσεις της Άγκυρας για την ένταξη των δύο χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αύριο Πέμπτη, ο Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Φιλανδό Πρόεδρο και του Σουηδί Πρωθυπουργό. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει τελικά την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δεν θα ανεχθούμε πράξη που θα παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε αναφορές σε τουρκική προκλητικότητα, στο Κυπριακό, στην Ουκρανία, στην πανδημία και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αναφέρθηκε στους δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημείωσε πως αγνοήσαμε με αφέλεια τα προειδοποιητικά σημάδια και τις ρωσικές πράξεις με την προσάρτηση της Κριμαίας. Τη σύγκριση Συνόδου Κορυφής των 46 χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε επίπεδο αρχηγών κρατών αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει η Πολιτική Επιτροπή που ολοκλήρωσε χθες τη διήμερη συνεδρίασή της στα Χανιά. Τα μέλη της Επιτροπής χαρακτήρισαν επιτακτική την αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται με αφορμή το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι 100 και πλέον συμμετέχοντες από Εθνικά Συμβουλία της Ευρώπης σε μία από τις πιο μαζικές συνεδριάσεις των τελευταίων ετών ψήφισαν επί της ουσίας την εξέλιξη του θεσμού του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης. Η επικεφαλής Ελληνικής Αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής Ντόρα Μπακογιάννη μετέφερε τις θέσεις των μελών που συμφώνησαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιταχύνει την ανάγκη για μία διαφορετική πολιτική. Η δικαιοσύνη στην Ουκρανία ξεκινά σήμερα την πρώτη δίκη για έγκλημα πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα εναντίον ενός Ρώσου στρατιώτη που κατηγορείται ότι σκότωσε αόπλο άμαχο. Η παράδοση των μαχητών του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, αλλά και η τύχη τους μετά το τέλος της πιο αιματηρής μάχης της εισβολής στην Ουκρανία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των εξελίξεων του πολέμου. Το Κίεβο από χθες έχει δηλώσει ότι αναμένει υπερασπιστές που βρίσκονται πλέον στα χέρια των Ρώσων να ανταλλαχθούν με Ρώσους κρατουμένους, με τη Μόσχα πάντως να μην φαίνεται να βλέπει θετικά μια τέτοια εξέλιξη. Σήμερα ο ηγέτης των αποσχιστικών δυνάμεων του Ντονέτσκ δήλωσε ότι το μέλλον τους θα πρέπει να κριθεί σε δίκη απορρίπτοντας το αίτημα των Ουκρανών. Ανάλογα μηνύματα έχουν εκπέμψει και άλλοι ρωσικοί παράγοντες. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της χώρας του το Φεβρουάριο μπαίνει σε παρατεταμένη φάση με τη Μόσχα να επιδιώκει κατά αυτό να κυριεύσει ολόκληρο τον Ντομπάς, το ανατολικό τμήμα της χώρας και να επιβάλλει κατοχή στο Νότο. Σε συνομιλίες με Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να βρίσκεται ο ΟΗΕ για την αποκατάσταση των αποστολών σιτηρών της Ουκρανίας, την αναζωογόνηση των εξαγωγών λιπασμάτων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως αξιωματούχοι του δήλωσαν στο Reuters. Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ο κλιματικός νόμος που περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, στα κτίρια και την ηλεκτροπαραγωγή. Οι προθεσμίες που θέτει για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης υδρογόνων ανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ για πρώτη φορά στην εξίσωση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά στοιχεία, καύσιμα. Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν για την ηλεκτροπαραγωγή. Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από λιγνίτη, από 31 Δεκεμβρίου 2028. Για τα αυτοκίνητα, στην περιφέρεια Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τα νησιά, προβλέπεται ότι από το 26 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών. Για τα κτίρια,
από την 1η Ιανουαρίου του 2025, πως θα απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 θα επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατόγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Και με ακριβό εισαγόμενο αέριο και εξάγουμε φτηνό λιγνίτη στα Σκόπια, είπε σήμερα στον 984 ο Χρήστος Κολοβός, θεός διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ. Την ίδια στιγμή τα έργα στο νέο ΑΕΣΠ το Λεμαΐδα σέρνονται, όπως η υπερσύγχρονη λιγνητική μονάδα 5, που θα μπορούσε να υποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία μονάδων που λειτουργούν με ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο, αφού για το δικό μας φυσικό αέριο δεν γίνεται καν σοβαρή συζήτηση, όπως επεσήμανε. 1η Ιουνίου θα συζητηθεί στο Πολεμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, καθώς και η πρώτη συλλογική αγωγή 1.700 πολιτών από το ΙΝΚΑ κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μείωση 5,4% παρουσίασε φέτος ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου την εβδομάδα πριν από το Πάσχα σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή. Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Nielsen IQ, όλες οι μεγάλες προϊοντικές κατηγορίες παρουσίασαν αρνητικές τάσεις, ενώ πιο έντονες ήταν αυτές των μπαζάρ προϊόντων, μείον 13,5%, καθώς και των προϊόντων για τη φροντίδα του νοικοκυριού, ποσοστό μείον 10,7%. Τους χώρους όπου η μάσκα θα πάψει να είναι υποχρεωτική μετά την 1η Ιουνίου εξετάζει σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών, ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί είπε στην Ερτένα: αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολο όταν μια ολόκληρη κοινωνία βλέπει ύφεση στην πανδημία να χτυπάμε το καμπανάκι. Ότι από το Σεπτέμβριο πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προσθέσε ότι με τα δεδομένα της Όμικρον θα υπάρξει πάλι πίεση στο ΕΣΥ καθώς η πανδημία βρίσκεται εδώ και είναι σε μια άλλη φάση. Το Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να υπάρξει εμβολιασμός και να πάμε ίσως σε ένα εμβόλιο τύπου γρήπης που θα γίνεται εποχιακά, είπε. Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνουν σε διαθεσιμότητα έως ότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει το τέλος της πανδημίας. Χωρίς απαντήσεις, οι θέσεις του Υπουργού Υγείας από το βήμα της Βουλής στις ερωτήσεις Νίκου Ιγωμενίδη για το χάρτη υγείας στην Κρήτη με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019, τόσο στη δημόσια όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως ο ίδιος λέει στον 984, με την σημείωση: δεν μπορώ ούτε να θυμώσω με αυτή του την απάντηση. Αναφέρθηκε ο βουλευτής στα κέντρα υγείας Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, το ΙΚΑ του Αγίου Μινά, Αλικαρνασσού, τις τοπικές μονάδες υγείας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, όπως και τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας συνολικά με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ευθύνες κατά τον ίδιο φέρει για αυτή την κατάσταση και η ηγεσία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς δεν τρέχει ως τους πρέπει τα θέματα που υπάρχουν. Είπε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι εχθρική συνολικά απέναντι στο ΕΣΥ, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πως είναι εχθρική επίσης στις δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η απεργία των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών κατά της ελληνικής πίζας σε γλώσσα και σε μαθηματικά σήμερα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, με τις εν λόγω εξετάσεις θεσμοθετείται ένα κατοχυρωμένο πλαίσιο που θα συλλέγει συστηματικά, δειγματοληπτικά, σε εθνικό επίπεδο και σε ανώνυμη βάση, μετρήσιμα στοιχεία για την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω έγκυρης και αξιόπιστης διάγνωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Με στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην απεργία, απάντησε η ΑΔΔΗ. Θέλει αντιδράσεις εκπαιδευτικών όπως και της Ένωσης Γονέων Συλλόγων του Δήμου Ηρακλείου. Δεν λύνουν τα βασικά θέματα, προβλήματα μέσα στα σχολεία και προχωρούν σε διαγνωστικές εξετάσεις. Σαφώς υποκρύπτεται σκοπιμότητα η θέση της Ένωσης. Στρεβλά θα είναι τα αποτελέσματα της σημερινής διαδικασίας, καθώς τα 3 χρόνια που προηγήθηκαν επηρέασαν την εκπαιδευτική διαδικασία, εκτιμά ο πρόεδρος της Ελμέρε Θύμνου. Μόνο για λόγους σκοπιμότητας, βάζει στο σωρωτήρι μαθητές εκπαιδευτικούς η θέση του Γιώργου Μακράκη, δασκάλου, πρόεδρου του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολικών μονάδων στις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας, σημειώνει από τη δική του την πλευρά, επίσης στον 984, ο πρόεδρος της Ελμή Ηρακλείου, Ζαχαρίας Ριγάκης.
Φοιτητικές εκλογές σήμερα μετά από 3 χρόνια για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και αναμένεται ότι θα κλείσουν στις 7 το βράδυ. Δικαιώθηκαν από το δικαστήριο οι συμβασιούχοι 56 στο Δήμο Ηρακλείου, 26 στο Δήμο Χερσονήσου και 6 στη ΔΕΗ Άφεστου, που είχαν προσληφθεί στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, καθώς πέτυχαν την παράταση των συμβάσεών τους τουλάχιστον μέχρι 29 Ιουλίου, οπότε και θα συζητηθεί η υπόθεσή τους. Αναφορά στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την επιστολή του εκπροσώπου των εργαζομένων στα κέντρα κοινωνικής προνοίας Κρήτης σχετικά με το αίτημα παράτασης των συμβάσεων προσωπικού που λήγουν από 21 Μαΐου. Αφορά σε 50 εργαζόμενους που καλύπτουν παγιές και διαρκές ανάγκες στα παραρτήματα της Κρήτης και ότι η παραμονή τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών. Στο 12,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάρτιο φέτος, έναντι 16,8% το Μάρτιο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,7% το Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στην υλοποίηση των προγραμμάτων του λογαριασμού αγροτικής εστίας σε τους 2022 προχωρά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις παιδικές κατασκηνώσεις. Στήσιμο εργοταξίων σε 2 από τα 3 τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου εντός του 2022 προσδοκούν στο Υπουργείο Υποδομών για την Κρήτη. Ενώ για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλιο, σχεδιασμός προβλέπει ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών προς τα τέλη του 2024, καθώς εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται το πράσινο φως του ελεγκτικού συνεδρίου για αρχή, για να περάσουμε στις υπογραφές της σύμβασης και κατόπιν στην εγκατάσταση του αναδόχου για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολαός. Καμπανάκι κινδύνου από την ελληνική αστυνομία στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων για τις απόπειρες εξαπάτησής τους και υποκλοπής κυρίως στοιχείων τους από κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της κράτησης δωματίων μέσω ίντερνετ. Μέσω των λογαριασμών που διατηρεί σε Facebook και Twitter, η ελληνική αστυνομία αναφέρει: «Γνώριζες ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται απόπειρες απάτης σε βάρος ιδιοκτητών ξενοδοχείων με το πρόσχημα της κράτησης δωματίων. Για να βάλει κάποιος χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό, δεν χρειάζεται να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σου. Προτίμησε διαδικασία πληρωμής, την οποία γνωρίζεις καλά. Εάν πέσεις θύμα απάτης, κατήγγειλε το άμεσα στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα». Συναγερμός στους άνδρες ασφαλείας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε οπλισμένος άνδρας που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τούρκου Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη τα ξημερώματα της Τετάρτης. «Είμαι ο Μεσσίας, φέρεται να φώναζε ο άνδρας», σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια περιορισμένη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων που είχαν επιβάλει στη Βενεζουέλα, με στόχο, όπως υποστηρίζουν, να ενθαρρύνουν την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ του Προέδρου Μαδούρο και της αντιπολίτευσης. Το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει περαιτέρω με την προσφορά εξαγοράς του Twitter, εάν δεν διευκρινιστεί η εγκυρότητα των λογαριασμών του, άφησε χθες ανοιχτό ο μεγιστάνας Elon Musk. 9.84 Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 3-2 της ΑΕΚ στο ΆΚΑ για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο 2-0 με 2-0 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 του ΠΑΣ Γιάννενα. Η Λίβερπουλ με το 2-1 επί της Southampton για την 37η αγωνιστική της Premier League έμεινε ζωντανή και κυνηγά μέχρι τέλους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Πειραιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου. Προκρίθηκε στο Final Four με 3-2 νίκες έναντι της Μονακό ή στο Μονακό. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές. 9.84 Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι αποδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 αποφόρους στην Κρήτη, θερμοκρασία έως στους 9-29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 9.84 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Βασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.